Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση για την 16η αγωνιστική της Master League. Και συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Πανικού και Brokers, η ομάδα που είναι αντιμέτωπες για την προ-προ-τελευταία αγωνιστική της regular season. Μέχρι το πρώτο λάθος με τους Brokers, οι οποίοι είχαν πάρει την κατευθεία, αλλά δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν. Απομονώνει στην άδεια άμυνα τώρα και πρώτο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δευτερόλεπτο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ενώ ο Καραφώτης κάνει αυτή την μπάλα, μπήκε και βγήκε. Θα να πάρει μετά από το κυκλικό rebound από την ρακέτα. Μπέκ του είναι άνθρωπο του δεύτερο. Απομονώνει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μερικά δευτερόλεπτα πριν αρχίσει. Πριν υπάρξει το τζάμπολ, παράξει παίκτες να πάρουμε, υποδεικνύοντας man-to-man. Τώρα πρώτη επίθεση για τους Brokers. Σκάκης έχει βρεθεί ελεύθερος για τους τρεις, είναι άστοχος. Υπάρχει rebound από τον Τζουλακίδη. Περνάει τώρα για να τρέξει, πάει κατά μέτωπο, θα σταθεί στον αέρα. Είναι άστοχος με τα μπλο, υπάρχει αμυντικό rebound και θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα της Τζουλακίδης. Από παρέμβαση αντιπάλου δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα. Αυτός οργανώνει την επίθεση των Μοβ. Σκάκης. Ρόπουλος. Νάμος Χάκης. Πολλοί παίκτες κινούνται. Νικιάς Νικίτης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα από τον Χάκη. Στην διατρίση είναι άσπασα. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Βλάχο. Ενώ τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης, καθώς δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Θα χτυπήσει την μπάλα στο Στεφάνι. 0-2, πρώτη πόντι στο παιχνίδι. Στονάκης. Και απέναντι τον Νικίτη. Ένα ενδιαφέρον μάτσα από τον Κίτη. Ένα jump shoot είναι άσπασο. Ο Καρανάκης, ο οποίος είχε βρεθεί ελεύθερος. Τέσσερις παίκτες διαθέσιμοι για πανικό στον πάγκο και για τους Brokers, τους άριθμοι. Ο Σκάκης θα πάρει ένα screen, ένα άλλο ακόμα, ένα ακόμα. Κύρις Σταρόπουλος, ζήτησε την μπάλα, ο Βλάχος αλλά δεν την πήρε. Υπάρχει μάχη του κρυφτικό rebound, από τον Κύρις δεν το κατάφερε. Ο Αντωνάκης τώρα έχει βρει το ηλεκτρικό σημείο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι από τον αριστερό διάδρομο. 2-2. Ο Τσιμικίδης προηγουμένως πάει να μπερδέψει τους αντιπάλους του. Χλυπάνης αυτός τώρα σε ρόλο point guard. Βλάχος. Κύβης, πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα απέναντι σε 2-1 παίκτος καλάθι και φάουλ. Έχει δοθεί στον Καραφώτη, είναι το πρώτο στο παιχνίδι και σημαίνει βολές. Οι Brokers, οι οποίοι είναι στο 7-8, έχουν 3 σερίτες. Έφτασαν πολύ κοντά στο να κερδίσουν και τον... Είναι έφτασε στην βολή ο Σεμικίδης και την ομάδα του Legends, και ο Legends 60-57 έλειξε το σκόρ υπέρ αυτών. Αντωνάκης. Θα μπει στην τρίπλα. Τόπλος, πάρει ένα screen. Ο Σιλός που έμειχνει μέσα, έχει σταματήσει και αυτό στην τρίπλα. Τελεκίδης τώρα καλό passing game, έχει βρεθεί μέσα στη καγιότητα ο Καρανάτσης, αλλά και από δίκη χάσει την μπάλα. Υπάρχει όσο τελικά φάουλ θα κλέψει ο Αντωνάκης. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει αυτό το μπάλα από τον Βλάχο. Είναι πολύ έξυπνα, χειρουργικό θα έλεγα τρόπο, πριν περάσει ο Τελεκίδης στο κέντρο, ο Αντωνάκης. Βλάχος τηλεφωνεί με την απόφαση, αλλά ο Αντωνάκης εκτελέσει το πρώτο ζευγάρι ελεύθερο βολό και για τον πανικό απόψε. Στον Καρίνα. Είναι έστωχο την πρώτη, θα το χειροκροτούμε όσο από πάγκο όσο και από εξέδρα που είναι συνηθισμένο για τον πανικό να έχει εξέδρα. Άστοχο στη δεύτερη, 3-5 παραμένει, υπάρχει αμυντικό rebound. Αυτό το χλιβάνι, θα πρέπει να συγκρατήσει την πάλη και αυτό θα συνεβάζει την επίθεση. Πάρει ένα screen από τον Βλάχο, ένα ακόμα, ένα jump shoot με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος! Παρά το γεγονός ότι ο Καραφώτης ήταν πάνω του, 3-7. Αντωνάκης. Πάλι απέναντι του Τσιμικίδης, περάσει την μπάλα χαμηλά στα 17 δευτερόλεπτα τώρα. Γυρίσει, είναι άστοχος από τον Καρανάτσης, υπάρχει επιθετικό rebound. Αντωνάκης στην 3, είναι άστοχος, μετά το επιθετικό rebound του Τσιμικίδης θα πάρει ένα ακόμα. Λίγο πριν βγει η μπάλα εκτός. Αντωνάκης. Ανάμεσα από δύο, απέναντι σε δύο, θα στηθεί στον αέρα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τώρα θα καθαρίσει την άμυνα. Σαρόπουλος. Θα δώσει ένα ακόμα σκρίτο και θα λεπτήσει στο πρώτο χρόνο. Στοί ο Μασχάκης στη γωνία, στα 9 δευτερόλεπτα. Σαρόπουλος, θα πάει μέχρι μέσα, υπάρχουν βήματα κατά την εκκίνηση της κίνησης. Εκκίνηση της κίνησης, ok.
Θα παραφέρει το μάτι 1-1 αναφέρει χαρακτηριστικά. Αναφέρει όπως συμφωνώ στο επιθετικό σύστημα της ομάδας του. Μέσα να ράνει, πρώτερο δεν θα δικαιώσει. Υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound του Καραφώτη, δεν καταφέρει. Στον Κοντόπουλο διορθώνω. Υπάρχει φάουλ τώρα από τον Παρανάσιο στον Τυρνικίδη. Το δεύτερο που έχει κάνει του πανικού, λάχος. Λάχος, για να δούμε θα προστάρει τον προσωπικό τρίπολο. Όχι, θα βγάλει ωραία πάσα, αλλά δεν κατάφερε να συγκριθεί σε πρώτο χρόνο ο Τσιμνικίδης και πέπεσε στην παράβαση της διπλής τρίπλας. Ένα ακόμα λάθος για Brokers. Για να βγάλουν ωραία συμπηρασία αυτός και ο Βλάχος. Καραφώτης. Ο Ντονάκης. Στα 12 τρόπους βάζει τον Τελεκίδη. Γίνεται του στρέψει την μπάλα θα την δώσει. Στάρει αυτός είναι άστοχος. Ενδεχομένως να ήθελε ο Τελεκίδης να πάει πιο μέσα στη ρακέτα για να βγει το pick and roll. Πουσκάκης. Τελεκίδης σου για 3. Με ωραία τεχνική είναι άστοχος. Αμυντικό ρυμπά, όχι αμυντικό ρυμπά τελικά. Σε δεύτερο χρόνο από τον Κοντόπουλο. Όχι από τον Τελεκίδη. Πολύ μαχητικά στη φάση ο Βλάχος δεν καταφέρει να πάρει το επιθετικό. Ο Νάτσιος έχει τον Βλάχο απέναντί του. Τελεκίδης, πόδι φανάζει κάποιος από τον Βλάχο και τον Brokers. Καταφώνησε ένα jump shoot που πίεση χρόνου και αντιπάλου θα ευστοχίσει ο μικρός. 5-7. Έχουμε περάσει το τελευταίο, στο δεύτερο μάλλον, 5 λεπτό πιο σωστά της πρώτης περίοδου. Δεν υπάρχουν ακόμα αλλαγές. Καμία από τις δύο ομάδες. Βλάχος δίνει την μπάλα και ένα screen στον Ρόφλο. Στην Ικήρη είναι στη γωνία. Πάρει το πίσω να φτιάξει τον Ζαρόπουλο. Πολλά screen στην ομάδα των Brokers για 3 μαρκαρισμένοι. Είναι άστοχο. Είχε βυθιστεί στη ρακέτα. Ζήτησε την μπάλα, δεν την πήρε. Ο Ζαρόπουλο πήρε το φυσικό rebound και έδωσε ξανά στην Ικήρη. Ικήρη πάει μέχρι μέσα. Ω, καλάθι και φάουλ! Κάπου τον Βλάχο. Έφτασε πολύ κοντά. Βγάλει τον Brokers να κοπέσει στην παράβαση των βημάτων. Αλλά κατάφερε να διώξει την μπάλα από τα χέρια του. Πάει μάλιστα σε χέρια συμπαίκτη, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το έμεσο τρίποντο τελικά. 5-10 στη Σαν Καρίνα. Καραφώτης. Καραφώτης. Καρνάκης δεν θα πάρει, θα πάρει ο Αντωνάκης. Πάρει το σκρίνο του Καρνάκη, πήγε εξ αρχής. Αντίθετα με αυτό θα συγκρατήσει την μπάλα στα 9 δευτερόλεπτα. Τελεκίδης. Πάσε ξανά στον Αντωνάκη. Από την baseline αυτός ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Είναι άστοχος! Μετά από πολλές αναπηδήσεις. Δεν το έκανε το χατήρι μπαλά. Βλάχος. Χακής. Πολύ καλή άμυνα από τον Κοντόπουλο. Υπάρχει deflection και δεν του πάει μπάλα στον Βλάχο. Ο Καραφώτης έχει κρατήσει. Υπάρχει ξανά deflection από τον Ψαρόφλο. Δεν κατάφερε να κρατήσει μπάλα. Τελεκίδης το κάνει. Αντωνάκης. Μπάλα που πάει στη ρακέτα. Καλό πάση game τριγωνάκι. Ξανά Αντωνάκη σε για 3. Είναι άσχος, υπάρχει ένα μικρό rebound από τον Ζαρόπουλο. Έρχεσαν γρήγορα στο passing game τους. Παίκτης του πανικού, ο Κρυβάνης. Τσιμικίδης, Βλάχος. Σπάχης τώρα, καλό passing game και από τον Brokers, σούτ για 3, μαρκαρισμένο. Είναι άσχο, τον Ζαρόπουλο. Σουνάκης σε μία ακόμα επίθεση, όντως ο playmaker. Να jump shoot το σκέφτηκε λίγο, δεν δικαιώθηκε ο Ρονάτσιος, αμυντικό rebound από τον Ψαρόπουλο και τώρα θέλουν να τρέξουν οι Brokers και θα το κάνουν. Επίδειξε πάρα πολύ ψηλά, αλλά όχι σε σωστό χρόνο, κατάφερε να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Τσιμικίδης, 9-14 επίθεση, ο Χρυβάνης, λάχος, στάει στη weak side, είναι ελεύθερος ο Τσιμικίδης, δεν τον έχει δει στους γιατρείς, είναι άστοχος από τον Χρυβάνης, επιθετικό rebound και πολύ δύσκολο καλάδι, όχι τελικά. Από τον Ψαρόπουλο που παζεύσει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τσιμικίδης, πήρε από το μουσκάκι. Λάχια είναι φανάζει και αυτό που πάει τον του πανικού. Πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες και άφησε την μπάλα στο καλάθι ο Τσιμικίδης. 5-12 κατά χειροκροτούμενος από τον πάγκο δικαίως. Παραγόντης. Υπάρχει η πρώτη αλλαγή, ο Νεομίδης θα ετοιμαστεί να περάσει στο παρκέ. Οπότε έχει σταματήσει τρίπλα. Τσιμικίδης. Jump shoot, είναι άστοχο. Έχει ένα ακόμα φυσικό rebound. Προχώρησε ένα jump shoot από την απέναντι πλευρά, είναι άστοχος.
παίρνει να φανάζει αυτό το πάγκο. Πέρασε ο Θερικής, έβγαλε την μπάλα στη γωνία μας. Κάτσε στην διατρίση, είναι άστοχος. Αρχή επιθετικό rebound του Βλάχο και καλάβει. Παραμόνευε και σε αυτήν την επίθεση. Το center των Brokers. 5-14, Αντωνάκης. Άμυνα φανάζει προσπασμένα από την Βάνης. Αντωνάκης. Είναι από τον Καρονάτσο, ο οποίος είχε μαζέψει δύο παίκτες πάνω του. Θα ξαναδώσει την μπάλα, ένα jump shot είναι άστοχος. 3,5 περίπου μέτρα. Σαρόβλος στο rebound, σε πιο χαμηλό τέμπο τώρα η επίθεση που οργανώνει ο Σιλικίδης. Σαρόβλος, ένα μακρινό jump shot είναι άστοχος. Πάρτε με δικό rebound από τον Κοντόπουλο. Τελευταία 1-27 στην πρώτη περίοδο. Κοντόπουλος. Ξαναφώτης. Ξαναφώτης στην κορυφή, ένα jump που το έχει πάρει προσωπικά. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά, πράγματι 7-14. Είναι ακόμα double score του Ζανκαρίνα, μετά το 5-10, τώρα 7-14. Χαμηλό σκορ στην πρώτη περίοδο. Νικίδης. Και μέσα θα χάσει τελικά ο Εφνιβάνης, είχε βρεθεί στην πλεονεκτική θέση. Έβγαλε την μπάλα στον Ψαρόπουλο, ο οποίος απέναντι σε δύο παίκτες ευστόχησε. 7-16, τελευταίο λεπτό στη ζώνη Καρίνα. Αντωνάκης, έχουμε να δώσουμε τη φάουλ, φανάζει παίκτες των Brokers. Έτσι μέσα, είναι άστοχος όμως ο Λεκίδης Μουσκάκης. Μουσκάκης στα 16 δευτερόλεπτα, όλο φανάζει από τον πάγκο Μονόλης. Άλλαξε με τον Βράχο. Πέρασε από τον Αντωνάκη, σε 3 έχει βρεθεί ελεύθερος με μεγάλη καμπύλη, είναι εύστοχος. Το Σιλικίδης, 7-19, αν εγκαθιδρύσουν και τρίποτα και τα βρουν και όλα συμπρόκειται, μπορούν να πάρουν σημαντικό προβάδισμα. 15 τελευταία δευτερόλεπτα, όλα για το πανικό. Αντωνάκη. Προχωρείς. Όπως πάει μέχρι μέσα, θα υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ το δεύτερο μόλις πήγαν οι Brokers και ο Αντωνάκης έχει καλέσει time out για να δούμε τι μπορεί να βρει ο Πανικός στα τελευταία 5-8 που μένουν για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για τα τελευταία 5,8 που μένουν για τη συμπλήρωση του πρώτου αγωνιστικού δεκαλέπτου. Θα μείνει στο σημείο στο οποίο ο Πανικός έχει την κατοχή για να δούμε τι μπορεί να βρει. Ο Αντωνάκης την παραφορά βρήκε τον Τσελεκίδη. Θα του επιστρέψει την μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα, θα γυρίσει πάρα πολύ δύσκολο να του την άσκοπο. Θα φέρει σε 2 λεπτά. Έχουν εντύπωση ότι αυτό ακριβώς είχαν σχεδιάσει εξ αρχής. Δηλαδή ο Τσελεκίδη θα πάρει μέσα στη ρακέτα από την παραφορά. Αυτό έγινε, αλλά οι πόντοι δεν ήρθαν καθώς έπαιξαν καλή άμυνα, που κρυπτογράφησαν μερικώς την επίθεση, την τελευταία επίθεση του Πανικού οι Brokers. Πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν, 7-19 στο συν-12 οι τεχνικά φιλοξενούμενοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο... Όπα, η κάμερα έκανε ένα σπινιάρισμα εκεί πέρα. Okay. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Στην αναμέτρηση στην οποία προηγείται με 12 πόντους η ομάδα των Brokers του Πανικού, οι οποίοι έχουν τώρα την πρώτη κατοχή. Θα έχουμε κάποιες υποδείξεις από έναν ρεφ Λεωνίδου, ποιος έχει περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Καραφώτης, Κοντόπουλος και Αντωνάκης στον πάγκο. Έκανε απρόσωπα μετά του Πανικού, ένα jump shot είναι άσχημα στην Τελεκίδη. Κιβάνης. Κιβάνης, τον Ρωμανόλη τώρα. Ξανά την Κιβή. Τον πάση στη γωνία. Κιβάνης, ένα τριγωνάκι, σουδιά τρεις. Είναι έξω από την Κιβή. Την πάρα από τον Χωρινό, ο οποίος έχει αλλάξει τον Βλάχο. Αλλιώς και από τους Brokers. Λεωνίδου. Ο Γιώργος, ένα jump shot είναι άστοχος. Και ένα επιθετικό rebound από τον Λεωνίδου. Της παραμόνευε στην αντίπαλη ρακέτα. Θα ξαναπάρει από τον Τελεκίδη, σου πια τρεις κάποιες πριν να το πάρει, είναι πολύ δύσκολο. Από τον Γιώργο το νούμερο 6. Κιβάνης. Η γωνία είναι ελεύθερος, θα πάρει ένα jump shot στο δεύτερο χρόνο.
δεύτερη, σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Ο Γονόλης και αστόχησε, για δύο ήταν το σουτ. Λίγο να χαθεί η μπάλα, έχει να χαθεί τελικά. Μέχρι μέσα θα αφήσει στο καλάθι. Τσιμικίδης. 7-24. Ο Γιώργος και αυτός ένα λέει, όπως και ο Αντωνάκης προηγουμένως. Τρεις, μόνο τα βλό, υπάρχει προσπάθεια από την τελική και θετικό rebound και υπάρχει το foul. Που έχει βρεθεί στον Λεωνίδου, πρώτο φάουλ της περιόδου Τελεκίδης στον πάγκο Τσάζας στο παρκέ. Τώρα έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι αλλαγές. Όλες οι αλλαγές που ήταν στον πάγκο έχουν περάσει αυτή τη στιγμή και είναι ταυτόχρονα στην πετάδα του πανικού. Τσιμικίδης. Τσιμικίδης. Σταμπάνης, ο οποίος έχει περάσει εκεί αυτό τον αγωνιστικό χώρο. Jump shoot, airball. Μεγάλης προσπάθησης για την επιτυχία, αλλά δεν τα έφερε. Ο Γιώργος με το νούμερο 31. Καταφέρει να πάρει ένα screen, δεν καταφέρει να περάσει την μπάλα στο Λεωνίδου. Ούτε στο Λεκίδη στον Τσάτσα, υπάρχει την τέξη του ξανά η μπάλα στον τώρα. Τσάτσα στα 7 δευτερόλεπτα πάει ανάμεσα από δύο παίκτες. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άσχος, υπάρχει την τέξη. Rebound! Τι καλάθι και foul! Από τον ίδιο. Δεν θα είναι άστοχος. Συμβολή. Τσάτσας. Κίνηση. Σταμπάνη. Να τσιμικίνηση στα 10 δευτερόλεπτα. Έχει πάρει πολλές μπάλες για τους Brokers. Κιβάνης. Βάζει να πάρει ένα screen. Μέχρι μέσα απέναντι σε δύο παίκτες. Υπάρχει σφύριγμα. Κατέβασμα του παιχνίου του Ψεφογιώργου με το νούμερο 31. Δύο βολές για τον Κιβάνη. Υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Ο Αντωνάκης θα περάσει του Καρανάτσιου. Υπάρχει ένας δύσκολος Καρανάτσιος, είναι άστοχος ο Μεχνιβάνης στην πρώτη βολή. Άστοχος στη δεύτερη Μεχνιβάνης, 9-24 παραμένει. Στην πάσα Λεωνίδου. Ζωνάκης. Και ελεύθερος, αλλά δεν πήρε τον τρίποντο. Το έδωσαν οι Brokers. Συγκρατεί την μπάλα απέναντι στον Ζαμπάνη. Ο Γιώργος με το νούμερο 31. Για τρεις με μεγάλη καμπύλη. Είναι έτσι κατά χειροκροτούμενος ο Λεωνίδου. Πρώτο τρίποντο για τους παίκτες του πανικού. 1 στα 5, 2 στα 10 έχουν οι Brokers. Ναι, αναγωγή είναι το ίδιο, ένα στο 5 και 2 στο 10. Ανάλογο μάλλον, όχι ίδιο. Νικίδης, Σταμπάνης. Μανώλης, Ράκης Σταμπάνης, μια προσπίση. Αν παίξει στις τρίπες, βοήθεια πάνω του για 3. Να τελείωνε ο χρόνος, είναι άστοχος. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Μπεκριβάνη. 6-6 πλέον επιθετικά. Μπεκριβάνης ένα jump, shoot είναι εύστοχο. Το τελευταίο, τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Μονάκης, το Μουγιώργος τώρα. 12-26. Συμπιά 3 είναι άστοχος. Rebound. Έχει πολλά προφορεινό, μην τους αφήνει το πρόβλημα στο τρομπάκο που είχε σκοφτεί κιόλας. Πάθος από τον Σέρφερ. Τον Μομ. Κιβάνης πάει μέσα, πήγε να βγάλει μια πάσα, αλλά ήταν μόνο ο Λεωνίδου εκεί πέρα, ο οποίος έκλεψε μια σκαστή πάσα πολύ δυνατή για να την συγκροτήσει ο Τσάτσας. Συγκροτήματα από την εξέδρα, για μία ακόμα φορά. Συμπαντικό. Σταμπάνης. Ο Μανώλης. Δεν
θα δει κάποιο το screen. Θα βάλει ένα μορμανόλι. Στην γωνία, στα 8 δευτερόλεπτα τη νικήρη. Ένα μορμανόλι δεν είπαν πολλέ τρύπε. Πάει μέχρι μέσα, δεν είναι σε δύο. Θα βγάλει μια πάσα, θα κλέψει και πάλι παίκτη. Πανικού. Γύρω στο νούμερο 6. Τον Γκάρτον Μπρόκερ προηγουμένως να ήθελε να κερδίσει και κάποιο φάουλ. Ένα δύο τα κλεψίματα πλέον. Μια πανικό και Μπρόκερ αντίστοιχα. Ο Γιώργος με το νούμερο 6 τσάτος. Στα 10, στο τζα 3. Είναι άστοχος, μπαλαφίτησε στο κεφάλι του. Στο νούμερο 6 δεν κατάφερε να σκεφτεί την μπάλα, όλα καλά. Χωρισμός. Λιβάνι, τρίβλος της Μιχήλης στα 8 δευτερόλεπτα. Στην διατρής, ο Μανώλης είναι άστοχος. Λιβάνι του Τσιμπολιώρος με το νούμερο 31. Για να δούμε σε πόσο σέντε πήγε στα πήγες του πανικού τώρα. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Μέσα θα βγάλει την μπάλα στον Τσάκο. Στα 8 δευτερόλεπτα. Ο Γιώργος. Στην διά 2 από μακριά, μόνος στο δοκάρι. Από τον πολύ μαχητικό σε αυτή τη φάση τότε. Θα τον άρχισε να τρέξει. Σκαστή πάσα, ωραία. Θα ράνει φλόουτερ, είναι άστοχος όμως. Αυτή τη φορά. Μόλις βάζει το νούμερο 31. Θα γίνει και ψαρόπλος που μάζει να περάσει στο παρελθόν. Στου για 3 είναι άστοχος. Στα 10 δευτερόλεπτα το κλειβάνει σε ένα ακόμα θετικό rebound. Ο Ρωμανόλης στου για 3. Μπαλά μπήκε και βγήκε και βγήκε τελικά. Ψαρόπλος. Και ο Μπλάχος έχει σηκωθεί από τον πάγκο και όμως Χαγιός τετραφή αλλαγή ετοιμάζεται. Και για να δούμε Λεωνίδου. Νομίζει μέσα ο Τσάτσας, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αμένουμε στο απλωμένο χέρι του Χωριδού που βγάλει την άμυνα. Συντυχίδης, μακρινή ωραία πάσα που κρατήσει. Αλλά δεν καταφέρει να την βάλει στο καλάθι ο Στεμπανής. Μέσα θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Όλοι που έχει κερδίσει τον Ρωμανόλη, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις. Τριπλή αλλαγή τελικά. Ζαφίρης θα αλλάξει το Χωρινό. Μουσχάκης θα αλλάξει το Σιμικίδη. Και Κλιβάνης θα αλλαχθεί από τον Φίρι. Λάζω τον Χωρινός που έχει βάλει στον πάγκο. Έστοχος για περιβολή μετά από μια μεγάλη περιπέτεια. Στέλνει την μπάλα την περιπέτεια της πολλές φορές. 13-26, ένα ακόμα double score. Μουσχάκης. Μουσχάκης. Μια προσπίση για τρίποντα είναι και με τελεύθερο. Θα αλλάξει τον Τζεμάνι. Πάσα του Ζαφίρη, αλλά υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον center των Brokers. Αντωνάκης έδωσε στον Γιώργο, το νούμερο 6, αυτός θα κατεβάσει την επίθεση του πανικού. Πάρει τα σημεία του Ζάτσα. Να τζάμψει με μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Υπάρχει μάχη το επιθετικό rebound από τον Λεωνίδου. Μπάλα είναι για τον πανικό. Αναφορά, λέω στο νούμερο 6. Δεν θα καταφέρει να σκεφτεί ο Τσάτσας. Ο Σχάκης ήταν εκεί πέρα και έκλεψε. Ζαφίρης. Σχάκης. Το γραφότσι τι μάζει να περάσει το πανικό. Εκ νέου στο παρκέ. Από κάποια ώρα. Έχουν πάρει κάποιες φωνάσεις. Ο Σχάκης. Ο Μανώλη. Πάει ένα από δύο. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα κερδίσει δύο βολές στο guard. Στο Brokers. Θα γραφώ ότι θα περάσει στη θέση του Λεωνίδου. Θα
3-28. Ένας πίσω, μέσα αποφασιστικότατα, δεν κατάφερε να τελειώσει η φάση. Ο Ρόπλος στο rebound, φέτος. Κακής, ο Νόλης. Με τον jump shoot, τον πάνη. Είναι άστοχος. Rebound. Τζάτσα, ο Γιώργος, τον Ρόπλος 31. Τον Ρόπλος έχει κάτι στο παγκό. Μέσα πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Τον Ρομανόλης στο rebound. Ο Ρομανόλης. Ο Ρόφλος, ο Τραμπάριο. Ο Σκάκης. Ωραία πάσα που το αφήνει, είναι άστοχος. Τώρα θα περάσει εκτός και είναι για τον Πανικό για τα τελευταία. Είναι και 16. Όχι για τον Πανικό για τα τελευταία, είναι και 16, οκ. Λάθος, συντακτικό Καραχώτης. Ένα jump shoot σε δεύτερο χρόνο, είναι άστοχος ο Σκουδοκός. Σκάκης. Τελευταίο λεπτό έχει προνοηθεί μία ακόμα αλλαγή για τον Πανικό Καραμάτσιος. Μάζεται να αλλάξει συντακτικό. Προφανώς, Σκάκης. Το Καραχώτη απέναντί του, ένα συντιατρής, είναι άστοχο να τελείωνα χρόνο και πήγε στάσεις στο rebound. Δενάκης. Έχουμε και ένα φωνάζει κάποιος από τον Μπαγκ τον Μπρόκες, αναφερόμαστε στο φάουλ, πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, είναι άστοχο το Καραχώτης από την αριστερή πτέρυγα. 3-3 το ομαδικά φάουλ, έχουμε ένα και ένα να δώσουμε Πανικό στην Μπρόκες. Στους 15 η Μόβ, ο Μονόλης, αυτό είναι την κατοχή. Σκάχης σύνταξε το ταμπλό, 10 δευτερόλεπτα. Αντίος πλέον του Καραχώτη, μάλλον. Από τον Ψαρόπουλο, οπα. Θα περάσει εκτός, 10,2, 3,7 είναι ο Σμόβ. Καρανάσιος θα περάσει τελικά μαζί με τον Κοντόπουλο, μικρή αλλαγή. Γιώργος με το νούμερο 31 και Τσάτσας, Τσάτσας στο πάγκο. 3,7 για να δούμε. Σταμάνι. Σάκης. Σάκης για 3, πάρα πολύ δύσκολο. Συγκράτησε την μπάλα, όχι ο Ζαφίρης. 5,6. Πάρτε να δάσεις τον αρχικό του Πανικού για να δούμε. 5,6 έχουνε. Καραχώτης, πάρε το screen. Από το σκουνάκι στο κέντρο υπάρχει φάουλ του Ψαρόπουλου. 2,7, όλο αλλαγές φάουλ είναι ο Βλάχος από τον Πάκο του Μπρόγκερ. Όχι άλλο φάουλ. Αυτή είναι ακόμα time out που θα καλέσει η ομάδα του Πανικού. 2,7 για το τέλος. Για να δούμε τι μπορούν να βρουν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Για μία ακόμα φορά έχουν την τελευταία επίθεση για ελάχιστα δευτερόλεπτα και για μία ακόμα φορά καλούν το δεύτερο time out. Είναι ακόμα φορά καλούν time out, τώρα το δεύτερο τους, δηλαδή στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο μισό της Sonic Arena, τελευταία επίθεση είναι για το Πανικό. Μπορείς να προσπάσω κάποιος δύο φορείς, Βλάχος είπε από τον Πανικό ότι θα βγει ο Καραχώτης για να πάρει την μπάλα για να δούμε αν θα το συμβεί. Ο Κοντόπουλος δεν θα δώσει τον Καραχώτη, ο οποίος βγήκε, θα πάρει το σύστημα του Γιώργος, θα περάσει το παρκέ. Είναι άστοχος όμως, χειροκροτούμενο και από τους δύο φάγκους για το πρώτο ημίχρονο το οποίο έφτασε στο τέλος του. Μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, σκόρπιο στο 13-28 στο σύν 15 οι Μπρόιτερς σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ. Θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτης περίοδου, είναι σκορ που έχουμε μετά από δύο περίοδους. Στρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη δεύτερου μισού, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου, του δεύτερου μισού. Πρώτη κατοχή είναι για τους Brokers, ο coach των Πανικού πριν από λίγο, πριν από λίγα δευτερόλεπτα ανέφερε χαρακτηριστικά τρέξιμο, όποιος φυλαστεί ζητάει αλλαγή. Είναι ένα στοιχείο το οποίο διακατέχει την ομάδα του Πανικού, θα μας τρέχουν δηλαδή. Jump shoot, είναι άσχημο το πιβάνι, πάνω θα περάσει αυτό και είναι για τους Brokers. Αυτός έδωσε και ιδιαίτερη σημασία στα spacing. Ωραία πάσα. Είναι εύκολος τώρα από τον Βάνης. Λαμβάνοντας από την παραφορά. Spacing. Ιδίως το κυκλικό κομμάτι αν μπόρεσε να δείξει τα σωστά. Τονάκης. Τονάκης θα γυρίζει ο Καραχώτης και σταματήσει τρίπλα. Τελεχίδης. Ο Σόφυλος, ένα running floater, είναι άστοχος. Αν και πήγε κόρυμπαν, γιατί
σε λάθος χρόνο ο Θεόφιλος. Και θυμάσαι ωραία ο Δράξο, όπ, όπ, τι έκανε εκεί πέρα. Γυρίζει, είναι άσχοδος όμως. Ο Καρνάσκης, τι ωραία πάσα έβγαλε ο Αντωνάκης, ο οποίος έχει ξανά την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα. Παίρνει το screen. Ο Καρνάσκης, υπάρχει... Σφύριγμα. Και από κάτω είναι τον Πανικό, τον Αντωνάκη. Τραφωτής. Ότι είναι εύστοχος, 15-30, ένα ακόμα double score. Το τέταρτο δεκαλόλαδος μέχρι στιγμής. Και το 17-14. Κάποιο ακόμα που μου διαφέρει τη στιγμή και 15-30. Αν δεν κάνω λάθος, Καρόπλος. Πάρει ένα σκρίνο από τον Βλάχο. Ο Γκάρντον Ρόκερς. Λιβάνης, η μπάλα θα χαθεί τελικά, για τον Άκης. Στη πάσα, καταφέρνει να κρατήσει σε δεύτερο χρόνο. Ο Κοντόπουλος, ο Ντονάκης. Ο Ντονάκης θα πάρει το σχέδιο της Βελικής, δεν θα το κάνει να του επιστρέψει την μπάλα. Τρεις παίκτες κάτω, θα συγκρατήσει στα 7 δευτερόλεπτα ο Ντονάκης. Ήταν από μακριά, είναι άστοχος ο Καραφώτης. Τώρα θα καθίσει στην επίθεση. Ρόπουλος, πάει και μετά στο rebound. Αυτός ήταν πιο πίσω, δεν κατάφερε να τις κρατήσει συνεχώς. Οπότε θα δώσω τον Αντωνάκη. Ένα φωνάζει κάποιος από τον πάγκο του Πανικού, Καραβώτης. Να τζάμψε το τρίτο στον Ερθόν Βολόνι, είναι εύστοχος. Κάμπα στήρο στο Ρασούμενα. 17-30. Για 3, είναι εύστοχος! 17-33! Συν 16, λοιπόν, Αντωνάκης. Πάρει ένα σκρίνο από τον Τζελικίδη. Κοδόπουλος. Σε πάνω Αντωνάκης. Είναι το τέμπο για την επίθεση. Κοδόπουλος. Κοδόπουλος γυρίζει από την άλλη μάρα. Πέρασε σε δύο παίκτες, θα μετέσει τρίπλα. Πάρα πολύ δύσκολο επεισόδιο στο πλήρες. Τώρα είναι άσοχος. Μάχη το rebound θα βγει. Νικητής, συνεχίζει ο οποίος κατάφερε να συγκρατήσει και την μπάλα και την κατοχή. Έδωσε στον Βλάχο, τώρα ο Μακάκης. Στα 7 λεπτά. Μέσα, Βλάχος υπάρχει. Φάουλ που έχει κρατήσει ο Καρανάσκο χαμηλά. Έχει κινήσει την καρδιά του ο Σέντερ. Τον Μπρόκερς, όλα αυτά 6:50 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Κύριε στην παραφορά. Μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Το ταμπλό είναι άστοχος. Εντάξει, πολύ ώρα στον αέρα ο Μπρος. Κύπης. Λάχος, ωραία πάσα στον Καρόπλο, ο οποίος θα συγκρατήσει και θα αφήσει το καλάθι. 17-35. Συν 18. Κλέψιμο τώρα. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Και βρίσκεται φάουλ χαμηλά ο Τσενικίδης. Σαραπούλος. Καμπάρι από το Μουσάκη, Βλάχος. Μουσάκης. Προηγούμενος κύριος Τσιρνικίδης, Μουσάκης. Βλάχος, ωραία πάσα και συγκρατήσει. Όχι τελικά ο Σαραπούλος. Καραφώτης. Όσο και βρίσκει το φάουλ από το Μουσχάκι. Τελικίδης, λίγο αναφορά, Κοντόπουλος. Μάχης για να δούμε το ποστάρι. Υπάρχει ελεύθερος ο Καρνάτσιος, θα πάρει την παρουσία στον χρόνο. Συγκρατήσει, θα κάνει ένα jump shot αλλά είναι άσχος, Τελικίδης. Μουσχάκης. Κίδης. Πάσα, κλέψιμο, όχι τελικά δύο παίκτες κάτω. Φτάσε με λίγο κλέψιμο ο Τελικίδης. 8 δευτερόλεπτα. Τελικίδης.
και ο Αντωνάκης θα γυρίσει. Fade away shoot. Πάρα πολύ δύσκολο μετά. Μπλοκ τι έβαλε ο Τσιμικίδης. 17-37. Γυμνάζιος καταφώτησε ένα jump shoot. Μαρκαρισμένο από τον Βλάχο. Εύστοχο πέφτοντας κάτω. Βάνης προσπάθει ξανά. Βλάχος για τρεις είναι άστοχος, βάλει ένα στην περίοδο. Θα τον περάσει πώς είναι το πανικό. Θα τον διηγήσει του Τσαρόπουλου. Αριστερά από τα γκάπ θα συγκρατήσει. Τελικά ο Αντωνάκης έχουν πάει δύο πολύ πάνω στην κλειστή γωνία. Έχει σταματήσει τρίπλα. Ένα jump shoot στο 4 δευτερόλεπτο. Είναι άσχημο το καραφό της. Αντωνάκης θα μαζέψει το rebound. Μικίδης. Λιβάνης. Μέσα να πω βολέι άπηρε. Άσχημος για πολύ λίγο. Τελικίδης. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Λιβάνη έδειξε την χέρι με το μασχάκι. Θα κάνει ένα jump shoot τελικά ο Τσαλεκίδης είναι άσχημο. Νομίζω θα κάνει πάσα στο Καρανάτσιο. Τσαλεκίδης για 3 συνέχεια ο Χαρόπουλος. 19-40 time out που έχουν καλέσει οι νέοι παίκτες του πανικού. 19-40 το τρίτο time out του πανικού. Δεν έχουν καλέσει ακόμα οι Brokers. Επειδή βρίσκονται στο σύν 21, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για την επανεκκίνηση του παιχνιδιού. Ενώ ότι είχαν πάρει παίκτες του πανικού, αλλά δεν εξάντησαν τον χρόνο. Σε αντίθεση με τους Brokers, οι οποίοι πήραν παραπάνω χρόνο. Όχι από το επιτρεπόμενο όριο. Ξάρισαν περισσότερο από το χρόνο που είχαν. Δεν σημαίνει να έχει την κεντρική άστοχο, καθώ οργάνωσε την επίθεση. Σκάκι. Σκάκι θα πάρει ένα σκάκι, πάει αντίθετα από αυτό. Κοίταξε το καλάθι. Αλλά κοίταξε και την κεντρική του κεντρική του μπάλα. Καλό πα συμβεί. Ζωρόπλο για τρει είναι άστοχο με σκάκι. Όχι τη μπάλα. Από την κεντρική του καραφόδια τον έχει πάει με τη μέσα. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι με τον πλήρη άστοχο. Μέσα από την Νικήτη, ωραία πάσα! Καλάθι, από τον Βλάχο. Το Βλάχος έχει πέσει κάτω, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν έχει ζητήσει αλλαγής μέχρι στιγμής. Και μείνει πίσω στην τελευταία επίθεση των αντιπάλων του. Πάρει τώρα την μπάλα. Στον καροφόδι. Στον Λυκίδης θα δώσει ένα screen στο νεαρό guard. Ένα jump shoot. Είναι εύστοχος ο Κοντόπουλος, λαμβάνοντας από το Κοντονάκη. 21-42. Ένα ακόμα jump shot. Μέσα πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τι έβαλε ο Μπουγλιβάνης. Καραφώτης, σε διατρίζει, είναι άστοχος. Μικίδης, μια ακόμα τρίση των Brokers. Λάχος, η deflection, ανεπάρχοντας να πάει στον Μικίδη, σε διατρίζει, Χαρόπουλος έχει δικαιώσει ελεύθερος. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound με τη μία από τον Βλάχο. Καλάθι, τι έβαλε ο Βλάχος. Στονάχης. Πέρα στην τελική, θα την πιστεύει τώρα την μπάλα, αλλά δεν καταφέρνει την κρατήση του κόσμου. Ο Σκάκης. 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 Ωραία, στον Ψαρόπλο είναι άσχημα. Το ίδιο σε επιθετικό rebound. Θα γυρίσει προσεκτική πίεση του Κοντόπουλου. Όχι ξανά επιθετικό rebound του Βλάχου. Συνεχίδης. Σκάκης ζήσει το πήρε. Κοίταξε το καλάθι με τον τρίποδο στο 5 δευτερόλεπτα.
Λιβάνης, ο Παρδεστρέπος, ο Πάκη, ένα jump shoot, μακρινό είναι άστοχο, airball. Γαμίδη και Κάτσας, περάσουν τα κοινές στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια αλλαγή και από τους Ρόκετ, το ονομαδάνο του περάσουν στο Μοσχάκη, guard μπήκε, guard μπήκε. Να έχεις τη θελική της, πέρασαν εκτός για το πανικό. Καραφώτης. Φώτης. Έχει μέσα ένα jump που είναι άστοχος. Και πάνω από την κίνη. Λουθίδης, γωνίας για τρεις. Είναι εύστοχος. Τον ο Μανώλης. 21-49. Καραφώτης. Έχουμε περάσει τα τελευταία 35 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Υπάρχει κλέψιμο ένα ακόμα από τον Τζιμπιχίδη. Από την πλευρά στην μπάλα του Κοντόπουλου. Κόντερ την μπάλα ωραία στον Μπεκλιβάνη. Άψογα εκτελεσμένος ο κυριαρχιασμός από τους Brokers. 21-51. Μία ακόμα τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου. Όλοι για τον πανικό. Με τις τελευταίες δύο έχουν και αυτήν. Το σπριν από τον Κορονάτσιο. Πάρει φάουλ, χαμηλά. 7,1, καρφώτης. Παίρνει ο σκέφτου Τζάτσα. Λίτσε και πήρε την μπάλα. Κοντόπλος, ο Λεωνίδου πάει μέχρι μέσα. Ένα jump shoot, είναι άσχο. Από τον Κορονάτσιο. Σκοτ, τρίτης περίοδου. 21-51. Συν 30. Έχει εκτοξευθεί η διαφορά. Τους Brokers, οι οποίοι έχουν βρει και κάποια τρίποντα. Βοήθησαν να φτάσουμε τη διαφορά σε ακόμα μεγαλύτερη ύψη. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για την έναρξη της τέταρτης περίοδου. Είναι το μάθημα. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό της Sonic Arena. Δύο ομάδες δεν εξάντησαν το χρόνο που είχαν διαθέσιμο για την ανάπαυλα του τρίτου δεκαλέπτου. Καμία από τις δύο. Πρώτη κατοχή είναι για το μανικό. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος στο νούμερο 31, για 3 είναι άστοχος. Τώρα πάνω από τον Βλάχο. Λαβάζει, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Το κάνει ο Μανώλης, ο οποίος κατεβάσει την διαδίκηση. Βλάχος, ωραία φάση στην Νταμπάνη, ο οποίος θα γυρίσει και θα πάρει για δύο βολές. Όχι, διορθώνω. Πάρει φάλο, αλλά είναι χαμηλά. Αλλά το έχει κάνει ο Τσάτσας. Λίγο μου λάθος. Λάχος. Λάχος, πολύ καλά έρμα το Μανουλάκη. Λάχος θα βγάλει στο Μανουλάκη. Σκαμπάνης. Σκαμπάνης. Κάνει διπλή τρίπλα τελικά. Για πάνω του στον Βράχο, εδώ στο γενικό Λεωνίδου. Και κατάφερε να παίξει υπαρκή άμυνα για να υποχρεώσει τον αντίπαλό του σε την παράβαση. Λεωνίδου. Ο Γιώργος, νούμερο 6, ένα jump shoot. Είναι εύστοχος! Κάτα χειροκροτούμενος από εξέδρα και από πάγκο. 23-51. Ο Μανώλης. Καλύστερος φωνάζει το φίλι του πανικού. Πάει μέχρι μέσα, φουγγυρίζει ένα άσβουλο. Κορινός, το rebound deflection από τον Λεωνίδη και θα κλέψει ο Τεμάκης τελικά. Ο Γιώργο το deflection διορθώνω. Στον Διατρής είναι εύστοχος! 5-0 σερί για το πανικό. Yeah. 21-51. Έχει γίνει 6-1. Θα μετρούσε το καλά, θα έπαιρνε τον Μπεκλιβάνη. Πράγμα που σημαίνει ότι το φάουλ που πήρε από τον Λεωνίδη είναι για δύο βολές. 4 φάουλ του πανικού, 0 μέχρι στιγμή στην περίοδο για Brokers. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Πακεβάνης. Ένα ακόμα double score, 26-52. Συνδιαφέρει ο Πακεβάνης, 26-53. Τονάκης. Μέσα με το coast to coast απέναντι σε δύο αντιπάλους. Ανάμεσα μάλλον σε δύο αντιπάλους, πιο σωστά.
Το κυριολεκτικά μιλώντας, 20-93. Για 3, συνέστοχος! Ζήτησε μέσα στη ρακέτα την μπάλα και ο Βλάχος δεν την πήρε. Ζήτησε αλλαγές ο Φίλης. Φυσικά θα αλλάξει τον Βλάχο. Αυτού είναι άστοχο τελικά. Το νούμερο 6. Βλάχος. Αυτός είναι μαζί την επίθεση. Παίρνει ένας τρίτο χρονικό. Θα συγκρατήσει τελικά ο Αντωνάκης με τα βία του. Θα κλέψει και να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Βλάχου. Θα περάσει τώρα στον πάγκο. Πράγματι ο Ζωφίλης θα περάσει τη θέση του. Για τον πανικό. Το νούμερο 6 θα πάρει από τον Αντωνάκη. Μονίδου. Σας πανηγύρισε μέσα δύσκολο running closer. Είναι άνθρωπος χωρινός. Θα πάρει το rebound, δεν καταφέρνει να την κρατήσει όμως ο Στεμπάνης. Παίρνει κλέψιμο μετά από προσκύση. Είναι άνθρωπος ο Λεωνίδης. Αντωνόμενος είναι αναφορά. Στεμπάνης. Κιβάνης στις βήματα. Δεδοτήρια. Παραφώτης. Θα περάσει στη θέση του Λεωνίδου. Απόλυτη συγχύση στον Καρίνα. Έγινε λίγο ASMR η φάση. Guard B και Guard B είναι κανονικό. Για να έχει μια ακόμα. Στην οποία θα εστοχίσει 29-58. Με βάλει. Ένα ακόμα ταυτικό, 29-58. Ένα άλλο κλειδί είναι άστοχο. Είναι ιδιωτικό rebound. Αλλά είναι πιο άστοχο. Μελάκι. Φάουλ που έχει βρεθεί στο χωρινό. Ο Γιώργος, το νούμερο 6. Παρεφώτης. Αντιστικότατα μέχρι μέσα είναι εύστοχος! 31-58. Κιβάνης. 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 Το φίλος διαφέρμα, έκλειψε ο Γραφώτης. Ο Γιώργος, νούμερο 6, μέχρι μέσα. Κοίταξε το τρίποδο στο τζιάτρις, είναι άστοχος. Σπονιάκος με το νούμερο 31, υπάρχει σημαντικό rebound, έχει σταματήσει τρίπλα, ένα jump shoot. Δεν θα δικαιώσει αυτή τη φορά το Γραφώτη. 31-58 παραμένει. Κιβάνης. Μανώλης. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει, είναι το χωρινός. Αντωνάκης 2-2-1, θα αφήσει μόνος του την μπάλα στο καλά τελικά. Ακολουθήσει την φάση και ο Καραφώτης. Δεν την πήρε την μπάλα. 33-58. Τον πάνεις. Τον δούμε όλοι. Μάλιστα τον πάνεις. Αυτή τη βάρη την μπάλα στο 10-0. Γυρίσα πάνω σε δύο παίκτες είναι εύστοχος. 33-60. Θα κερδίσει το φάουλ.
για δύο βολές από τον Πετσιβάνη. Έστοχος στην πρώτη. Άσχος στην τέτοια γραφότης, μία στις δύο. Στην rebound. Τον Μανώλης. 4-60, 2-3 ομαδικά, 4-22 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Κορυμπός. Ο Μαγιώρος με τον 6, Καρφώτης 2-2-1, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο νεαρός γκάρντ του Πανικού, κατασχηροκριτούμενος για μία ακόμα φορά. Πάνης θα δώσει τον Τιβάνη. Το σκρίνο Φορινός. Τιβάνης έβαλε ένα εντυπωσιακό καλάθι, αλλά το οποίο δεν θα μετρήσει. Φαουλ που έχει στραφεί στον Αντωνάκη αυτή τη φορά. Το 7 στο 7. Αντωνάκη στον Πετσιμπάνη. Θεόπουλος ετοιμάζεται να περάσει. Τραύματι θα περάσει στη θέση του Κορυμπού. Χαμηλώνει το σχήμα των Brokers. Και από της ομετρικής άποψης και από άποψης ρόλου του δύο παιχτών. Τον δύο παιχτών. Γιωβάνης. Κατευθύνει τον Θεόπουλο. Πάει σύμφωνα με αυτό. Ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καρφώτης, θα παίξει γρήγορα για μάθημα νικού τώρα. Και τώρα μάλλον, Ντράκη. Ντράκη θα πάρει από την επαναφορά. Ο Γιώργο πάει μέχρι μέσα, είναι έκτοχος. 38-62. Δεν έχουν ακόμα φάουλ για τα επόμενα 3 και 20 να δώσουν οι δύο ομάδες, 4-4 πραγματικά. Κεβάνης. Σαρόπουλος, για 3 είναι έστοχος. Μετά 8-65. Κεβάνης. Το σκρίνιο που τάσσε, για 3. Θα ρεβαντήσει, είναι άστοχος με ταμπλό. Καλό πατσιντή, Στρομπάνης, από τον Στρομπάνης, Τριγωνάκη, εντάξει τον Μιλωμικό. Και ξανά ο Πατσιντής είναι γυρίσει από Σάρι, ένα fade away shoot είναι για δύο βολές του φάουλ πιτέρτισε. Από τον Πατσιντή με το νούμερο 31. Μόπλος θα περάσει στη θέση του Ψηφιλόρου με το νούμερο 6. Άστοχος στον πρώτο βολέο του Τσομπάνης. Εύστοχος στον Σιφέρη. Και ο Καρανάστος θα περάσει στη θέση του Τσάτσα. Καρφώτησε. Θα την κίνηση στον Κοντόπουλο. Θα την κινηθεί αναλόγως. Δονάκης. Ωραία πάσα, δυνατής ο Κοντόπουλος, ανάποδο λέει η Απινάσκοπος. Λόγος επιθετικό rebound, να πήγε πάνω στο καλάθι. Σαρόπουλος το rebound. Το Ρωμανόλης. Νόπετ λέει άνω ο Καραφώτης. Άλεξε με τον Σαρόπουλος να πήγε το μαθητή. Λιβάνης, τώρα το σχεστή πάσα, δεν έχει καταφέρει να αποβοηθήσει τον Σαρόπουλο. Έγκλει επιθετικό rebound, ένα ακόμα τον Καρφώτη. Έστοχος με τρίτη προσπάθεια επιμένων νίκη σε αυτή τη φορά. Χαμόγελο από το μικρό. Κάθε χειροκροτούμενος για μία ακόμα φορά. Στον Παγκό, όσο και από εξέδρα. Το ψήφο crunch time στη ζώνη Καρίνα. Είναι 45 και τέλος. 40-66. Για τρεις. Ο Ρόπλος είναι έστοχος με ταμπλό. 40-69. Καρφώτης. Το
Αντωνάκης. Στο 2-3, το τάβο πρωτοπή από τον πάγκο, πριν ένα τρίποντο Κοντόπουλος, αλλά στόχισε, μα Ρωμανόλης. Γιωβάνης, καλό passing, υπέροχο passing game. Εντάξει, θα κάνει ένα ακόμα χώρο στον Μπάνι, για δύο βολές, προφανώς. Έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Έχει κάποια ώρα. Πρώτη βολή ο Τσορμπάνιας. Βουστή στη τέσσερι. Μέγες. Κοντόπουλος. Κοντόπουλος πάλι στη μέσα. Παίρνει τον Ψαρόπουλο, είναι άστοχος. Πάρα να περάσει εκτός. Και είναι για τους μόβους. Καρμονόλης. Βγάλει την πάσα στον γραφείο από την Πάνη. Όχι τον μπάνερ, όχι τον μπάνερ, όχι τον μπάνερ. Να είναι καλά ωραία. Οκ. Πάλι καλά. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Όλα καλά, το μπάνερ έχει επανέλθει στην αρχική του μορφή. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ένα jump shoot είναι άσκοπο από τον Ψαρόπουλο. Και θα πάρει ξανά την μπάλα μετά από επιθετικό rebound του Ρωμανόλη στο 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη, είναι άστοχος. Πάρει το rebound του Καρφώσης που θέλει να τρέξει ένας εναντίον ενός στο άμεσο zoom. Πάει μέχρι μέσα, θα σταθεί στον αέρα, είναι άστοχος για πολύ λίγο. Πάρει να περάσει εκ νέου εκτός. Θα το ακόμα στο δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Καρνάτσιος. Εδώ πέρα στη weak side πήρε από τον παίκτη του 3 μετά που είναι άστοχος. Τροφοδότης της Τελεκίνης. Καρόπουλος. Κιβάνης. Συντιατρής, ένα ακόμα. Είναι έστοχος αυτή τη φορά. Ο Ρωμανόλης. 40-72, και φορά στο C32. Τελευταία επίθεση για τον Μανικό. Για μια ακόμα φορά. Καρφώτης, για να δούμε αν θα εκτελέσουν. Θα εκδηλώσουν μάλλον επίθεση. Παίκτες αλληλώσεις χαίρονται. Σε όλα δείχνουν δεν θα εκδηλωθεί επίθεση, εκτός αν υπάρξει κάποιο fan shot. Για να δούμε το παρενδεχόμενο, για να δούμε. Θα μετρήσει τελικά το καλάθι. Ένα δευτερόλεπτο, 42-72. Αντώνη, 42. Ναι, ναι, δεκάρφωμα. Τελικό σκορ λοιπόν, 42-72, στο συν 30. Οι Brokers κατάφεραν να επιβληθούν από νωρίς, παίζοντας το παιχνίδι που παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Ομαδικό. Βέβαια και κάποια τρίποντα και η διαφορά πήγε ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει η μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει τοπικό ακουστικό υλικό. Από την διοργανώτρια αρχή, από τους ρεφς, από τους παίκτες, από όλο το staff. Ευχαριστώ όμως τη συνέχεια να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Να ακολουθείτε τον ονειρά σας, όλα αυτά τα πολύ πριν. Αλλά επίσης πολύ σημαντικά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.